Σίγουρα ήταν δύσκολο έτσι όπως ξεκίνησε, γιατί δεν υπήρχε κορμός, δεν υπήρχε τίποτα. Είχε μείνει από εκείνη την ομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ζέκα, ο Σεϊταρίδης και ο Καρνέζης, εκ των οποίων ο Γιούρκας σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο Ρέστης ήταν ήδη με το ένα πόδι εκτός, ήθελε να φύγει. Είχε δει τότε την πρόταση από την Ουντινέζε, αν θυμάμαι καλά. Και στην ουσία μείναμε το Ζέκα και με τα πιτσιρίκια. Είχα πει τότε στον πρόεδρο ότι, αν θυμάμαι καλά, ήταν 7 παίχτες που είχαν συμβόλαιο, αλλά δεν τους υπολόγιζα για το στυλ παιχνιδιού, για τον τρόπο που ήθελα να παίξω, με βάση αυτά που είχα δει, τα στοιχεία που είχαν τις προηγούμενες χρονιές στον Παναθηναϊκό. Και στην ουσία απομονώσαμε 7 παίχτες, οι οποίοι είχαν αρκετά μεγάλα συμβόλαια, αλλά ήταν για αυτό που θέλαμε εμείς να πρεσβεύουμε εκείνη την εποχή, πίστευα ότι δεν ταιριάζαν στο στυλ που θέλαμε να παίξουμε. Το δέχτηκε και στην ουσία ξεκινήσαμε, έγινε το ξεκίνημα. Είπαμε ότι σε πρώτη φάση θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στα παιδιά της Ακαδημίας, να κοιτάξουμε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας και όποιος μπορέσει από τους ξένους να έρθει. Αν θυμάμαι τότε είχε έρθει ο Μπαϊράμι, ήταν ο πρώτος που είχε έρθει και είχε έρθει στην προετοιμασία στο Όστερμπεκ και ο Κουτρουμπής μετά από κάποιες μέρες. Αλλά ήταν μια περίοδος αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, και στην ουσία διερευνητική, γιατί παίζαμε χωρίς φόρ, είχαμε αρκετά πράγματα, αρκετές ελλείψεις σε πολλές θέσεις, αλλά τουλάχιστον θέλαμε να βάλουμε τις βάσεις, που ήταν για μένα μια μεγάλη έμφαση στη φυσική κατάσταση, στην ταχύτητα, στο pressing, κάποια στοιχεία που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Νομίζω ότι το ξεκίνημα, παρόλο που ήταν ικανοποιητικό, κερδίζοντας τον Πανετολικό την πρώτη αγωνιστική στη Λεωφόρο. Γενικά στα επόμενα παιχνίδια η ομάδα έβγαζε ένταση, έβγαζε ρυθμό, αλλά δεν μπορούσε τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Αλλά από την άλλη, τουλάχιστον αυτό που έβλεπες σε μια ομάδα που προσπαθούσε στο γήπεδο να έχει μια αρχή, να έχει μια ταυτότητα και το κυριότερο να προσπαθεί να κάνει πράγματα σωστά και πράγματα που απαιτεί το υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τότε. Η ένταση που υπήρχε στο παιχνίδι, το πάθος και η πίεση που βγάζαμε σε όλη τη διάρκεια του Αστέρα, αλλά και παράλληλα ο Αστέρας, μια ομάδα ποιοτική που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Ήταν, νομίζω, ότι με τον τρόπο που έγινε, ειδικά με τα γκολ των Φιγκερόα και Μπέργκ, φάνηκε η ομάδα αυτή τουλάχιστον ότι θα έχει πολύ καλύτερη συνέχεια. Άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει λίγο, να προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, τα βήματά μας μέσα στο γήπεδο. Και αν θυμάμαι καλά, νομίζω πρέπει να είχαμε 9 συνεχόμενα ή 10 παιχνίδια αίτητη και νομίζω με 9 νίκες και μια ισοπαλία. Και με αποκορύφωμα φτάσαμε στο τελικό κύπελο και κερδίσαμε το κύπελο και στην ουσία, εντάξει, έκατσε πρώτη φάση το corner εκεί, την κόντρα που έκανε ο Μπέρκ και σημείωσε τον γκολ. Αλλά γενικά νομίζω σε όλο το παιχνίδι ήμασταν το απόλυτο αφεντικό. Αν εξαίρεσαι με ένα τέταρτο προς το τέλος του ημιχρόνου που ο ΠΑΟΚ μας πίεσε, δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο πλην του Παναθηναϊκού. Και ήταν και ουσιαστικά και μια δικαίωση για πολλά από αυτά τα παιδιά, όπως και για εμένα και για τον πρόεδρο, και γιατί υπήρχε τρομερή αμφισβήτηση στην αρχή της σεζόν ότι παίρνει ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει εμπειρία, δεν έχει παραστάσει καθόλου να διαχειριστεί τον Παναθηναϊκό, τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά τελικά ήταν, νομίζω, δικαιωθήκαν όλοι. Αλλά αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι δεν μπορεί να είσαι στο Παναθηναϊκό, να είσαι τόπο ομάδα και να έχεις απέτηση, πήρα ένα κύπελο και τελείωσε, that's it, ότι αυτό είναι. Εγώ αυτό που είχα πει τότε ήταν ότι ο Ισχέν θα πρέπει να είναι fit για να υπογράψει, γιατί δεν έχουμε το περιθώριο σαν ομάδα πλέον να δεχόμαστε πάλι παίχτες τραυματίες και στην ουσία να λειτουργούμε σαν κέντρο αποκατάστασης και όχι σαν ποδοσφαιρική ομάδα που θέλει να πετύχει τους στόχους της. Και στην ουσία, όταν ήρθε ο Ισχέν τη Δευτέρα το βράδυ, κάναμε μια κουβέντα και τότε μου είπε ότι δεν είμαι fit. Γιατί το ρώτησα αν είναι υγιής και μου απάντησε ότι δεν είναι. Και αυτό που είχα πει τότε στα παιδιά, στο Λεωνίδα και στον Τάκη, αλλά και στον πρόεδρο, ότι αν δεν είναι fit, να μην υπογράψει.
Το επόμενο βράδυ ήμασταν στο ξενοδοχείο γιατί παίζαμε τον Αστέρα το παιχνίδι, τον playoff, και είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν νομίζω να το ξεχάσω. 10 και 20 με παίρνει ο Λεωνίδας και μου λέει καλό ρίζικο. Και ρωτάω αν υπόγραψε και μου λέει ναι. Και το πρώτο πράγμα που ρώτησα αν ήταν, πώς ήταν τα εργομετρικά του. Γιατί για μένα ήταν πολύ σημαντικό από τη στιγμή που θέλαμε να παίζουμε σε υψηλές εντάσεις, θέλαμε να έχουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας που θα μας ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες. Έπρεπε αυτό που το κομμάτι που έλειπε στο puzzle να είναι κάποιος που θα κουμπώσει άμεσα και θα μπορεί να μπορέσει να αντέξει τις εντάσεις και τις προπονήσεις που θέλαμε. Και μου απάντησε όχι, δεν ήταν fit. Αλλά από τη στιγμή που υπόγραψε, εγώ τουλάχιστον αυτούς τους 4,5 μήνες της τρίτης σεζόν που έμεινα στην ομάδα δεν έκανε ποτέ ότι μια μέρα προπόνηση με την ομάδα. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά και πάλι νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Παίζαμε σε ένα κακό γήπεδο το οποίο ήταν αρκετά αντίξωση στις συνθήκες, ειδικά ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν αρκετά καλός. Με δύο στόπερ, δύο ψηλά κορμιά, η Καμπάλα τότε που είχε στην άμυνα και ήταν αρκετά aggressive στα μαρκαρίσματα. Δεδομένου ότι ο Μάρκος ήταν ένας φορ που ο οποίος όταν τον έπαιζες δυνατά και πολλές φορές στα όρια του αντιαθλητικού εκνευριζόταν και έβγαζε εκνευρισμό παρά ενέργεια, και ήταν κάτι που στην ουσία, κάνοντας την ανάλυση του παιχνιδιού, ξέραμε ότι ο Μλάντεν τουλάχιστον μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερα το σώμα του, ήταν πιο ανθεκτικός και τουλάχιστον ήταν και, δεν θα είχε πρόβλημα να τους κοντράρει, αλλά και παράλληλα και στο ψηλό παιχνίδι να δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, θα ξεκινήσει τον Μπέρκ, αλλά δεν μπορούσε, με βάση αυτά που είχαμε σαν εικόνα από τον Μάρκους και ειδικά την περίοδο εκείνη, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν κάτι που τουλάχιστον εγώ στα μάτια τα δικά μου θα άλλαζε τρομακτικά στο παιχνίδι εκείνο. Μπορούσε να σημαίνει το ένα γκολ. Και στη Λεωφόρο, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι με βάση την εικόνα και την κατάσταση που βρισκόμασταν εμείς τότε, θα ήταν πολύ δύσκολο να το ξαναπαίξουμε και να το χάσουμε. Απλά νομίζω ότι ήταν εκείνη την περίοδο ήταν κακή συγκυρία. Έκατσε άσχημα το παιχνίδι, γιατί έχει ο Νίνης στο 5ο λεπτό, νομίζω έχει το δοκάρι. Στην πρώτη επίθεση που κάνανε αυτοί από το κόρνερ, εκεί σημειώνει τον γκολ ο Βραζιλιάνος, ο Ντοντό, ο οποίος ήταν αμαρκάριστο στην περιοχή. Και εκεί ήταν πάλι κάτι που, ενώ είχαμε πει πριν στην οργάνωσή μας πώς θα είμαστε, ότι αν βάλουν τον Ντόντο στην περιοχή θα πάει να το μαρκάρει κάποιος παίχτης συγκεκριμένα, δεν θα ήθελα να πω το όνομά του τώρα, ο οποίος ο συγκεκριμένος ο παίχτης ήταν εκτός περιοχής και του φωνάζαμε τον πάγκο να πάει να τον... Αλλά το με την ένταση, ίσως και τον ενθουσιασμό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βγεις και να πεις να κατηγορήσεις κάποιον παίχτη, οπότε ήταν κάτι που έγινε, δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή να το αλλάξουμε. Σοφαρίσαμε 1-1 και πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, ότι να κάνουμε τα βασικά και να κάνουμε αυτά που ξέρουμε. Και ένα γκολ θα το σημειώσουμε σίγουρα και με την πίεση του κόσμου και στη Λεωφόρο. Και στην ουσία πάγαμε ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ήμασταν εκτός θέσης και ήταν εκνευριστικό, γιατί τη συγκεκριμένη την διαγώνια κάλυψη των back, την οποία τη δουλεύαμε, τουλάχιστον με τους συγκεκριμένους, τη δουλεύαμε 1,5 χρόνο σχεδόν σε καθημερινή βάση, αμυντική λειτουργία, αμυντική συμπεριφορά και πώς πρέπει να είμαστε όταν η μπάλα είναι στην απέναντι πλευρά. Εκεί ήταν μια στιγμή που καθόρισε το παιχνίδι, έγινε το 2-1, υπήρξε τρομερή πίεση μετά, ισοφαρίσαμε 2-2, προσπαθήσαμε, δεν κάναμε κάποια μεγάλη ευκαιρία, νομίζω ότι ο Μπέργκ έχασε κάπου στο τέλος, πρέπει να έχασε μια ευκαιρία. Αλλά γενικά νομίζω ότι η λήψη αποφάσεων πολλές φορές είναι από εμάς τους προπονητές, πολλές φορές είναι από τους ποδοσφαιριστές. Κρίνει και αποφασίζει κάποια πράγματα που δυστυχώς είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή να το, όταν συμβεί το μοιραίο, να το αλλάξεις. Αλλά έχοντας πλήρη επίγνωση το τι ομάδα κατεβάζει και τι μπορούσαμε να κάνουμε, εγώ αυτό που είπα και σήμερα, ότι με αυτή την συγκεκριμένη ομάδα αν ξαναπέζαμε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να χάσουμε, αλλά ήταν εκείνη τη στιγμή, έκατσε το παιχνίδι, ήταν η κακή συγκυρία. Κάποια στιγμή όταν έφυγε ο Πογιάτος, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον άνθρωπο του Παναθηναϊκού.
αλλά αυτό ήταν, δεν έγινε κάτι άλλο. Και τη δεύτερη φορά που γράφτηκε, δεν έγινε τίποτα. Οπότε, μερικές φορές θα λέμε, καλύτερα με διαβάζεις, γιατί δεν ισχύουν αυτά που γράφονται. Τώρα για την αγωνιστική εικόνα της ομάδος, εντάξει, είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Προσπάθησε να κάνει μια διαφορετική φιλοσοφία, να εφαρμόσει και ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου, τουλάχιστον έτσι με αυτά που ακουγόντουσαν έτσι, γιατί αυτό που λέμε πολλές φορές, μην ακούς και μην διαβάζεις. Σαν εικόνα, τουλάχιστον στο γήπεδο, δεν έβγαζε κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός στην αρχή, αυτό που ήθελες και περίμενες.